Και για το θέμα των υποκλοπών, γιατί εσεί κιόλα ε, ε, έχετε καταγγείλει ότι το 2016 ακούγανε το τηλεφωνικό κέντρο του Περισσού. Προφανώ και είναι συγκεκριμένε καταγγελίε. Τι αναδείξαμε και, αυ και αυτό το τρίμερο στη, στη Βουλή. Και αναδείξαμε μάλιστα και αυτό το οποίο έκρυψαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και το οποίο προκύπτει έρχεται στην επιφάνεια μέσα από αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το οποίο θέλει πολύ μεγάλε ευθύνε, τεράστιε ευθύνε, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που υπάρχει και δεν βγαίνει στην επιφάνεια είναι ένα σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο, ένα σύνολο νόμων ε, διακρατικών συμφωνιών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάνει κανόνα, νόμο του κράτους, το δόγμα ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Έγινε πριν μια συζήτηση εδώ πέρα για τα λογισμικά παρακολούθηση. Ποιο έχει, τι έχει και αν έχει. Τα λογισμικά παρακολούθηση, με βάση τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ψηφίσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είναι ελεύθερο να πολλούνται, να διακινούνται και να λειτουργούν. Πρώτον. Δεύτερον, όσον αφορά τι υποκλοπέ στο ΚΚΕ, υπάρχει μια μεθοδευμένη προσπάθεια που διαρκεί 6,5 χρόνια και αυτή η προσπάθεια οδηγεί την υπόθεση στο θάψιμο. Αυτή η προσπάθεια έχει τη σφραγίδα τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τώρα, γιατί και επί κυβερνήσεω Νέα Δημοκρατία είχαμε ε, συγκεκριμένε καταγγελίε για παρακολούθηση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ και έχει και τη σφραγίδα τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί επί των ημερών του ξεκίνησε το θέμα, θαύτηκε το θέμα και μάλιστα με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα του 2019 που μετατρέπει από κακούργημα σε βλημέλημα την παρακολούθηση από ιδιώτη. Αυτή η υπόθεση που είναι πολύ σοβαρή και αφορά ένα ολόκληρο κόμμα οδηγείται σε παραγραφή. Και για να προλάβω, αυτή, αυτή, αυτή η διάταξη του ποινικού κώδικα δεν έχει αλλάξει. Τι προκύπτει από αυτή τη συζήτηση που γίνεται και διεξάγεται με αφορμή τι υποκλοπέ, Προκύπτει ότι εδώ πέρα έχει στηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα εχθρικό απέναντι στο λαό, που στη μία μεριά έχει παρακολουθήσει, καταστολή, ένταση του κρατικού αυθαρχισμού και στην άλλη μεριά οι ίδιοι ακριβώ που έχουν διαμορφώσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο του βούρκου των παρακολουθήσεων είναι οι ίδιοι που τσακίζουν το εργατικό-λαϊκό εισόδημα, είναι οι ίδιοι που στερούν μια σειρά δικαιώματα ε, και την αξιοπρέπεια από τη ζωή του ελληνικού λαού και των εργαζομένων και είναι οι ίδιοι που στι κάλπε πρέπει να δημορφωθούν από το λαό. Και αυτό σημαίνει ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα για να είναι αδύνατη η οποιαδήποτε επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. το θέμα τώρα, του τώρα. προσφυγικού μεταναστευτικού, ανεξάρτητα του αν κανεί λέει εμπλέκομαι ή δεν εμπλέκομαι, όπω είπε πριν ο κ. Βαρεμένο, εμπλέκονται οι κυβερνήσει και τη Ελλάδα και τη Τουρκία, εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μια απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Με το η οποία, τώρα, μισό λεπτό, ναι. 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 Η, οποία, η οποία συμφωνία υπογράφτηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να ισχύει και με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δίνει το ελεύθερο στον Ερντογάν να εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες, η οποία μετατρέπει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών και η οποία συμφωνία είναι αυτή η οποία παράγει τέτοια τραγικά αποτελέσματα ε, ακόμα και νεκρών, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, ακόμα και νεκρών προσφύγων στο Αιγαίο και αλλού. Αυτό που χρειάζεται άρα ειδικά για το προσφυγικό είναι να γίνουν πράξη οι προτάσει του ΚΚΕ, που είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Τουρκία πρέπει εκεί να, καταθέτουν τα χαρτιά του σε επιτροπέ ασύλου του ΟΗΕ και να παίρνουν χαρτιά να πηγαίνουν στι χώρε πραγματικού προορισμού του. Γιατί κανένα δηλαδή. από αυτού του ανθρώπου που έρχεται από χώρε που είναι σε πόλεμο, στου οποίου πολέμου, να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει και εμπλέκεται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, ε, δεν είναι, δεν είναι ο προορισμό του η Ελλάδα και είναι άλλε χώρε. Κανένα από αυτού δεν θέλει να φύγει από εκεί για να βρεθεί σε μια φυλακή, σε άνηση. Πάμε τώρα και στο θέμα που προέκυψε εχθές, με την αστυνομία να βγάζει ανακοινώσει από το αρχηγείο, την αντιπολίτευση να σα κατηγορεί ότι επιτρέψατε να γίνει η συγκέντρωση τη Χρυσή Αυγή, που είναι μια εγκληματική οργάνωση, να πάρουμε ασχολεί πρώτα από εσά και μετά και από του καλεσμένου μα, του άλλου δύο. Κύριε Γαϊτάνη, η Χρυσή Αυγή είναι πολιτικό κόμμα, κύριε Γαϊτάνη. Δεν ξέρω τι νομικό κόμμα. Αν... Ήταν πολιτικό κόμμα. Δεν είχε... Όχι, είναι εγκληματική δεν οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Δεν μπήκε, Το έγγραφο τη Ελλάδα να αναφέρει ως δεν πολιτικό κόμμα. Δεν μπήκε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή καταδικάστηκε. Το έγγραφο τη Ελλάδα για τη χθεσινή συγκέντρωση Καταδικά την στιγμή. αναφέρει ω πολιτικό κόμμα. Και η Χρυσή Αυγή έχει καταδικαστεί ω εγκληματική Ακούθε οργάνωση για εγκλήματα η πραγματικότητα... που προέκυψαν ναι, 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 από την ναζιστική τη ιδεολογία. Η χθεσινή ανακοίνωση τη Ελλάδα, για την οποία η Ελλάδα φέρει ευθύνη η κυβέρνηση, η οποία δίνει άδεια στη Χρυσή Αυγή, η οποία έχει καταδικαστεί ω εγκληματική οργάνωση. Δεν απάντησα γι' αυτό, ε, είναι μια απόφαση προκλητική απέναντι στον ελληνικό λαό, στην νεολαία και στα θύματα τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Την έδωσαν την άδεια. Την έδωσαν οι ελληνικέ αρχέ. Κάποιοι την έδωσε ναι. την άδεια. Δεύτερον. Αλλά θεωρούν στην ανακοίνωση ότι για να γίνει μια συνάρτηση δεν χρειάζεται να γίνει κάποια άδεια. Είναι... Έλαβαν κάποια μέτρα περιορισμού. Εγγραφειά και περιπλέον. Και γιατί υπήρχε ναι, 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 να υπάρχει ανακοίνωση. Ποιο κατονομάζεται ω πολιτικό κόμμα και όχι ω εγκληματική οργάνωση για την οποία έχει καταδικαστεί. Είναι άλλο ένα δείγμα ανοχή του κράτου στου φασίστε και στι διάφορε παραθλιάδε. Που, που κυκλοφορούν, όπω είναι δείγμα ανοχή αντίστοιχα το γεγονό ότι αυτέ τι μέρε στελέχη του ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο μαζί με στελέχη τη Χρήση Αυγή, για παράδειγμα στο εργατικό κέντρο του Πύργου και σε μια σειρά σωματεία. Αλλά ειδικά για το εργατικό κέντρο του Πύργου είναι πρόσφατο, είναι πρόσφατο το παράδειγμα. Εμεί καλούμε το λαό μα να μην δείξει καμία ανοχή. Στον ναζισμό, στον φασισμό, να τον αντιπαλέψει, χτυπώντα τον πραγματικό αντίπαλο που είναι αυτό το εχθρικό κράτο, λοιπόν, αυτό το σύστημα που του έχει ανάγκη και του αμολάει όποτε το έχει ανάγκη ενάντια στο λαό.